Διαβάσουμε από τη σελίδα 260, είναι από το βιβλίο Ρουθ, το πρώτο κεφάλαιο. Σελίδα 260, βιβλίο Ρουθ, πρώτο κεφάλαιο, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. «Και εν τες ημέρες καθάς εκριτέ έκρινον, έγινε πείνα εν τη γη, και πήγεν άνθρωπος της από Βηθλεέμ Ιούδα, να παρικήσει εν γη Μωάβ, αυτός και η γηνή αυτού και οι δύο γη αυτού. Το δε όνομα του ανθρώπου ήτο Ηλιέμεχ, και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομή, και το όνομα των δύο γη αυτού Μαλών και Χελεών. Εφραθέοι εκ Βηθλεέμ Ιούδα, και ήρθαν εις γην Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανε ο Ηλιμέλεχ, ο ανήρτης Ναομή, και έμεινε αυτή και η αυτής οι δύο, και ούτι έλαβον σε αυτούς γυναίκας Μωαβίτιδας, το όνομα της μιας Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ, και κατόκισαν εκεί έως 10 έτη. Απέθανον δε αμφότεροι ο Μαλών και ο Χελεών, και εστερήθη η γηνή των δύο ιών αυτής και του ανδρός αυτής. Τότε σηκώθη αυτή και οι νύμφοι αυτές και επέστρεψαν εκ της γης Μωάβ, διότι ήκουσαν εν γη Μωάβ ότι επεσκέφθη ο Κύριος των λαών αυτού, δίδων εις αυτούς άρτων, και εξήλθεν εκ του τόπου όπου ήτο και οι δύο νύμφοι αυτής με ταυτής, και πορεύονται την οδόν για να επιστρέψουν συν εις τη γη του Ιούδα. Και να πάμε με τη χάρη του Χριστού και σελίδα 662, να διαβάσουμε από το βιβλίο του Ισαΐα του Προφήτου, από το νι έψιλον κεφάλαιο, 55 κεφάλαιο, νι έψιλον κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Νι έψιλον 6, σελίς 662. «Ζητείτε τον Κύριον, ενώ σωδύνατε να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν, ενώ είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβώς την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού, και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει Αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι ευουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ η οδή ημών είναι οδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτω η οδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και ευουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς κατεβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάμνη αυτή να εκφύει και να βλαστάνει και να δώσει σπόρον εις το σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει εις το λόγος μου εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, και θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αποστέλω Αυτόν, διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη, και τα όρη και οι λόφοι θέλουν συναντυχήσει έμπροστέ σας από αγαλιάσεως, και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουσι επικροτήσει τα σχήρας. Αντί της ακάνθης θέλει αναβεί κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει αναβεί μυρσίνη, και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον διόνομα, δια σημείων αιώνιων, το οποίον δε θέλει εκλείψει. Αμήν». Ένα πολύ σοβαρό γεγονός, παράδειγμα για μας, γιατί όσα προεγράφησαν, λέει ο Λόγος του Θεού, και το λέει εν απολύτω αληθεία και ειλικρινία, όσα προεγράφησαν, δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, για να γνωρίζουμε όλοι μας τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει εις διδασκαλία ημών ένα σοβαρότατο παράδειγμα και λάθος δύο ανθρώπων. Του Ελιμέλεχ, που το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός μου είναι ο βασιλιάς»,
και της Ναομή, που το όνομά της σημαίνει ευαρέσκεια. Δύο ευλογημένοι κατά πάντα άνθρωποι που ζούσαν και μεγάλωναν στη Βηθλεέμ και είχαν και δύο παιδιά, τον Μαλών και τον Χελεών. Και ξαφνικά στην Βηθλεέμ, λέει ο Λόγος του Θεού, έγινε πείνα. Λιγόστεψαν τα τρόφιμα. Και κάθισαν και σκέφτηκαν τι πρέπει να κάνουν. Ο Ελιμέλεχ και η Ναομή. Επαναλαμβάνω, σκέφτηκαν τι πρέπει να κάνουν. Συζήτησαν και αποφάσισαν. Και η απόφασή τους ήταν εντελώς λαθασμένη. Θα τολμούσα να πω τραγική. Γιατί δεν έλαβαν υπόψη τους το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αλλά επηρεάστηκαν απόλυτα από αυτά τα οποία έβλεπαν και πρόσμεναν να συμβούν στη ζωή τους. Δηλαδή φτώχεια και ταλαιπωρία. Και πήραν απόφαση. Και πήραν απόφαση, έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και θέλω να το διαβάσουμε, ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία. Βεβαίως εις μάτιν ταράτεται από αυτά που βλέπει, από αυτά που ακούει και από αυτά που έρχονται. Θησαυρίζει και δεν ξεύρει τις θέλει συνάξει αυτά. Και μάλιστα ο Απόστολος Ιάκωβος το λέει ακόμη πιο καθαρά, τα περί φαντασίας του ανθρώπου, λέγοντας «Έλθετε τώρα οι λέγοντες σήμερον ή αύριον θα υπάγομεν στ' αυτήν την πόλη, στη γη Μωάβ τώρα, εν προκειμένου ο Ελιμέλεχ και η Ναομή, και θέλουμε να κάνει και ένα χρόνο, θέλουμε πορευθεί και κερδίσει». Οι οποίοι εσείς δεν ξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας, είναι το ότι ατμός ως της φαίνεται για λίγο και έπειτα φανίζεται. Ακριβώς αυτό συνέβη παρακυρίου για τη διδασκαλία μας, δεν συνέβη για την τιμωρία τους. Θεός δεν είναι κακός να τιμωρεί τον άνθρωπο που κάνει λάθος, αλλά όσα προεγράφησαν, προεγράφησαν δια τη διδασκαλία ημών. Και πήγαν και οι προοπτικές τους ήταν πάρα πολύ καλές. Στη Μωάβ, γη Μωάβ, υπήρχε αυθονία. Αυτοί είχαν ικανότητες και αυτοί και τα παιδιά τους εργασίας. Πήγαν να πλουτίσουν και να επιστρέψουν. Πήγαν να διατηρήσουν την πίστη τους, να μην απομακρυνθούν από το Θεό, να κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερα για την οικογένειά τους και να επιστρέψουν όταν το πλήρωμα του χρόνου επιτρέψει στη γη Βηθλεέμ. Αλλά το λάθος ήταν μεγάλο. Ο Λόγος του Θεού λέει «Ζητείτε τον Κύριο ενόσο δύναται να ευρεθεί». Όσο είσαστε στη γη Βηθλεέμ και μπορείτε να τον βρείτε, ζητήστε τον.
και επικαλεστείτε το όνομά του. Και προσέξτε, ο ασεβής σας εγκαταλείπει την οδόν που σκέφτεται και ο άδικος τις βουλές του. Γιατί? Γιατί οι βουλές μου, λέει ο Θεός, το θέλημά μου, ποτέ δεν είναι βουλές σας. Και το τονίζω το ποτέ, εκτός και αν ο άνθρωπος προσεύχεται, επικαλείται και ο Θεός το αποκαλύπτει. Τι πρέπει να κάνει? Αν όμως σκέφτεται και αποφασίζει, ποτέ το αποτέλεσμα της σκέψης του δεν είναι επιθυμία του Θεού, οδηγία του Θεού. Και η οδή του ποτέ δεν είναι οδή του Κυρίου. Γι' αυτό ας επιστρέψει προς τον Κύριο ο άνθρωπος και ο Κύριος θα τον ελεήσει. Ναι, αλλά εδώ έρχεται πείνα. Ο Κύριος θα τον ελεήσει. Το πιστεύεις? Ότι ο Κύριος θα σε ελεήσει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες? Ο Κύριος θα τον... Γιατί το λέει η Γραφή. Δεν το λέω εγώ. Ο Κύριος θα τον ελεήσει. Και ο Κύριος θα συγχωρήσει και τις σκέψεις του τις απαράλογες αυθόνος. Όμως ο Ελιμέλεχ και η Ναομή πήρανε στερεά αμετακίνητη απόφαση. Και στη σκέψη τους είχαν δίκιο. Αυθονία, ικανότητες είχαν, θα δουλέψουν, θα τα καταφέρουν, θα κερδίσουν, θα διατηρήσουν την πίστη τους και θα επιστρέψουν. Απλό. Σωστό. Λάθος κατά τον Κύριο. Μεγάλο λάθος. Δεν μπορείς να αποφασίζεις χωρίς να ρωτάς τον Κύριο και να σου λέει ο Κύριος. Να σε οδηγεί ο Κύριος. Γι' αυτό είναι απόλυτη ανάγκη. Και μάλιστα τι λέει ο Λόγος του Θεού? Μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι πραγματικά τέκνα Θεού. Εάν ο άνθρωπος δεν διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά διοικείται από το πνεύμα το δικό του, από τη γνώμη τη δική του, από τη γνώμη των ανθρώπων, δεν είναι τέκνο Θεού. Και τι σημαίνει δεν είναι τέκνο Θεού? Δεν είναι κληρονόμος Θεού. Δεν θα γίνει ποτέ συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Δεν θα συμβασιλεύσει ποτέ μετά τον Χριστό. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά αποκλείεται εάν δεν διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο να είναι κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Αποκλείεται. Και για τη διδασκαλία μας βλέπουμε τον Ελιμέλεχ και την Ναομή γεμάτη χαρά, γεμάτη προσδοκίες, γεμάτη ελπίδες, με βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρουν και θα πάνε όλα καλά και θα κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα για το καλό των παιδιών τους. Δεν είπαν θα χάσουμε την πίστη μας και θα ακολουθήσουμε ξένους θεούς. Αντιθέτως μάλιστα θα ακολουθήσουμε την αλήθεια και το δικό μας το Θεό τον αληθινό. Αλλά όχι εκεί που τους θέλει ο Θεός, και αυτό είναι το μήνυμα αδερφοί. Όχι εκεί που τους θέλει ο Θεός, όχι έτσι όπως τους θέλει ο Θεός, αλλά εκεί που θέλουν αυτοί και έτσι πως θέλουν αυτοί. Πολύ κοντά είναι αυτά τα δύο για να τα ξεχωρίσουμε. Αλλά και πολύ μακριά όταν γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού. Όχι έτσι όπως θέλεις, όπως νομίζεις, όπως πιστεύεις, αλλά έτσι όπως σε διοικεί, σε οδηγεί και σου αποκαλύπτει, αν σου αποκαλύπτει ο Θεός. Γιατί επαναλαμβάνω, μόνο όσοι άγονται υπό του Πνεύματος του Αγίου, διοικούνται υπό το Πνεύματος του Αγίου, μόνο αυτοί
είναι τέκνα Θεού, άρα κληρονόμη Θεού και συγκληρονόμη σου Χριστού. Διαφορετικά ούτε είναι ούτε θα γίνουν ποτέ. Και αρχίζουν τώρα που πήγαν με ελπίδες, με χαρά, με πίστη ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Αρχίζουν προβλήματα τα οποία δεν είναι προβληματάκια, είναι θάνατος. Σε λίγο πεθαίνει ο Ελιμέλεχ. Πώς? Ήταν υγιέστατος. Πεθαίνει. Και μένει η Ναομή με τους δύο γιους της, οι οποίοι παντρεύονται δύο Μωαβίτιδες, οι οποίες προσιλητίζονται και πιστεύουν στο ζώντα και αληθινό Θεό, την Ορφά και τη Ρούθ. Και η Ναομή ελπίζει ακόμη ότι τα παιδιά της θα πάνε πολύ καλά παρόλο τον τραγικό θάνατο του Ελιμέλεχ. Επαναλαμβάνω, έχει την ευκαιρία να εξητήσει τον Κύριο. Έχει την ευκαιρία μετά από αυτό που συνέβη να πει γιατί. Και ποιος θα απαντήσει στο γιατί του ανθρώπου? Μόνο ο Θεός. Γιατί άραγε? Δεν το έκανε. Επιμένει στην απόφασή της. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός κάνει κάτι να ξυπνήσει, αλλά δεν ξυπνάει. Επιμένει στην απόφασή της. Επιμένει στην απόφαση που έχει πάρει με τον άντρα της. Και συνεχίζουν να μένουν στη γη Μωάβ. Και ο Λόγος του Θεού λέει, ζητείτε τον Κύριο, ακόμη μπορείτε να τον βρείτε. Το αποτέλεσμα, πεθαίνει και ο ένας και ο άλλος γιος της. Επαναλαμβάνω όμως κάτι, γιατί ρώτησα το Θεό, γιατί Κύριε επέτρεψες τέτοια μεγάλη τιμωρία σε αυτή την οικογένεια? Και μου απάντησε, για τη δική σου τη διδασκαλία. Για σένα. Για μας. Ο Θεός θέλει να καταλάβουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι καμία απόφασή μας, εάν δεν υπάρχει διοίκηση Πνεύματος Αγίου, δεν θα μας βγει σε καλό. Όπως διαβάσαμε στον Ιάκωβο και το ξαναδιαβάζω, αντί να λέγεται «εάν ο Κύριος», ακούτε τι λέει, θα το διαβάσω από την αρχή, «έλθετε εσείς οι λέγοντες σήμερον ή αύριον, θέλομεν υπάγει στάυτην την πόλη Μωάβ και θέλομεν κάμει και ένα χρόνο και θέλομεν πολευθεί και κερδίσει, ήτινες δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας, είναι το όντι ατμός, ως της φαίνεται προς ολίγον και έπειτα φανίζεται». Και συνεχίζει, «αντί να λέγεται, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν, θέλομεν κάμει τούτο ή εκείνο». Δηλαδή, η ζωή μας είναι μεν στα χέρια του Θεού, αλλά εξαρτάται από τις αποφάσεις τις δικές μας. Πολύ σοβαρό αυτό, αδερφοί. Και για να το πω έτσι πως το έχω καταλάβει,
η ευλογία, η χάρις, το έλεος στη ζωή μας, βεβαίως εξαρτάται από το Θεό, αλλά επηρεάζεται άμεσα από τις δικές μας αποφάσεις. Μας δίνει καιρό ο Θεός να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε από το Θεό. Έχουμε χρόνο. Εάν δεν το κάνουμε θα έρθει το πρώτο χτύπημα. Πάλι μας δίνει χρόνο μετά το πρώτο χτύπημα. Κάναμε λάθος, να επιστρέψουμε. Και θα μπορούσε να επιστρέψει και με τα δύο παιδιά της και με τις δύο νύφες της. Προς ευλογία θα είχε επιστρέψει. Αλλά επέμεινε στην άποψή της. Το αποτέλεσμα. Πεθαίνει ο δεύτερος γιος, ο πρώτος γιος της. Επιμένει. Δεν λέει γιατί. Τι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Κάτι τρέχει, κάτι δεν έχω καταλάβει. Γιατί. Και συνεχίζει. Παρόλο που είναι καιρός να επιστρέψει, να μετανοήσει. Και πεθαίνει και ο δεύτερος γιος της. Τώρα πια δεν έχει τίποτα να την κρατάει στη γη Μωάβ. Και παίρνει απόφαση να επιστρέψει. Και θα επιστρέψει κενή. Καμία σχέση η Ναομή που πήγε στη γη Μωάβ με τη Ναομή που επιστρέφει στη γη Βηθλεέμ. Καμία σχέση. Πλήρης έφυγε, μόνη της εντελώς επιστρέφει. Οι νύφες της θέλουν να έρθουν μαζί της, γιατί είναι πιστές, την αγαπάνε. Αυτή όμως λέει, γιατί να έρθετε. Λάθος πάλι. Γιατί να έρθουνε. Πάλι με τη λογική της. Γιατί να έρθουν εκεί που έπρεπε να πας εσύ. Και η μία δεν πείθεται και μένει και εξαφανίζεται από το βιβλίο της ζωής. Η δε άλλη επιμένει, η Ρουθ, και γίνεται ένα ιδιαίτερο πρόσωπο το οποίο μπαίνει στη γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Γιατί πήρε καλή απόφαση. Και ποια είναι η καλή απόφαση? Δεν είναι τι νομίζω, είναι ότι εγώ θα πάω εκεί που μας θέλει ο Θεός. Ο Θεός σου θα είναι Θεός μου. Γιατί αν δεν έρθω, ο Θεός σου δεν θα είναι Θεός μου. Αυτόν που αγαπάω, θα συνεχίζω να τον αγαπάω. Ο Θεός σου θα είναι Θεός μου. Και το μόνο που θα μας χωρίσει θα είναι ο θάνατος. Από εκεί και πέρα πια, τα πράγματα για τη Ρουθ παίρνουν διαστάσεις υπερβολικής ευλογίας. Γνωρίζει τον Βοός, ο οποίος είναι πραγματικά άνδρας πίστεως και δυνάμεως ισχύς Θεού, την αγαπάει, τον αγαπάει, και από εκεί και πέρα γεννάνε παιδιά και φτάνουν μέχρι τον Ιεσέ, τον πατέρα του Δαβίδ, ο οποίος είναι ο πατέρας του Ιησού. Ποιος? Η Μωαβίτισσα. Όχι ο Ελιμέλεχ, όχι.
όχι ομαλών, όχι. Όχι ο χελαίων, όχι. Ακόμη, όχι η Ρουθ, συγγνώμη, η Ναομή, όχι. Η Ρουθ η Μωαβίτισσα, γιατί πήρε απόφαση διοικούμενη από το Πνεύμα του Θεού. Μα είναι δυνατόν μια Μωαβίτισσα ξέρετε τι ήταν οι Μωαβίτες, που αν σας τα λέω. Κι όμως ο Θεός αυτή τη γυναίκα την έκλεξε, την ευλόγησε, τη χρησιμοποίησε, τη δόξασε και έγινε για μας ένα σοβαρό παράδειγμα. Σε ποιον θέλεις να μοιάσεις, αδερφέ μου? Στη Ναομή που γύρισε από απελπισία ή στη Ρουθ που πήγε από αγάπη στο Θεό και στην πεθερά της? Καταλάβατε τη διαφορά? Η Ρουθ γύρισε από απελπισία, δεν είχε τι να κάνει και ήταν μόνη της. Πάνε τα παιδιά της, πάνε ο άντρας, τελειώσαν όλα. Τι να κάνει μόνη της? Η Ρουθ όμως επέστρεψε, όχι επέστρεψε, πήγε από αγάπη στο Θεό, από αγάπη στην πεθερά της και διοικούμενη από το Πνεύμα το Άγιο. Το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Και τώρα, αγαπημένα μου αδέλφια, το ερώτημά μου και το ερώτημα που μου έκανε ο Θεός το βράδυ και με τρέλανε. Εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις? Κύριε Θεέ μου, πήρα παράδειγμα τον Ελιμέλεχ στη σκέψη μου. Ποτέ. Τα παιδιά του ποτέ. Την Ναομή ποτέ. Και ξέρετε τι είπα? Εγώ θέλω να γίνω σαν το Βόζ που εξέλεξε μία Μωαβίτισσα διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Μωαβίτισσα. Τόσες Ισραηλίτσες ήταν. Και μάλιστα ήταν σχεδόν παράβαση. Αλλά δεν ήταν, γιατί η Ρουθ είχε γίνει πραγματικά Ισραηλίτισσα. Κατά χάρη διαπίστεως. Και χάρηκε ο Θεός όταν είπα: εγώ θέλω να είμαι σαν το Βοός, να εκλέγω σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, χωρίς να προσθέτω, χωρίς να φέρω. Και ο Κύριος μου είπε: καλός. Και εγώ σας λέω: καλός, αδερφοί. Καλός. Βοός ισχύς Θεού. Μα Μωαβίτισσα ισχύς Θεού. Γιατί αυτήν ήθελε ο Θεός να του χαρίσει. Και του τη χάρισε. Δόξα να έχει ο Θεός. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Γι' αυτό θα πω και εγώ κάτι. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν.
γιατί ο αντίδικος σας ο διάβολος γυρίζει γύρω-γύρω και σας παρουσιάζει πράγματα όμορφα. Γη Μωάβ, θα πλουτίσεις. Φύγε, πήγαινε. Και ο Λόγος του Θεού λέει, άνθρωπε, ξέρεις αν αύριο θα ζεις. Επειδή δεν ξέρουμε, αδελφοί, το αύριο. Εκείνο το οποίο μας έχει χαριστεί είναι το σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, λέει ο Λόγος του Θεού, που δύναται να ευρεθεί ο Κύριος, σήμερα εξητήστε τον Κύριο. Σήμερα, σήμερα. Και όταν λέω σήμερα, εννοώ σήμερα, Κυριακή, σήμερα. Ζήτα από τον Κύριο να σου δώσει οδηγία, φανέρωση, να κατευθύνει την οδό σου. Και εκεί θα σε ευλογήσει ο Θεός. Αμήν.